Να πάρεις τηλέφωνο τον Σπύρο Χαριτάτο. Κάτσε να μου λείβει, μην μου πεις τίποτα δύσκολα κολορατούρες. Έλα. Να του πω και αυτού ότι είμαι κόρη κολορατούρας και όμορφη κοπελιά. Κορμίκι Παρισένιο, λιγάκι σαν λιγαριά. Πρέπει να του πεις ότι είσαι εκδότης ενός καινούργιου περιοδικού που θα ονομάζεται Εσύ και θέλεις να φωτογραφηθεί στο πρώτο τεύχος, στο εξώφυλλο, και πρέπει να είναι γυμνός και να κρατάει στο επίμαχο σημείο ένα μικρόφωνο. Και θα κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο αυτό που έχει. Θα του πεις πέντε φορές τη φράση. Γιατί τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Παπαπα. Περίμενε, γιατί τα χάνω και γράφω άλλα. Γιατί τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ούτε τα γραμματά μου δεν βγάζω τώρα. Κάνουν τον άνθρωπο. Τον πήρα. Είναι πολύ αισθαντική φωνή, σεξουαλική. Ναι. Θα δω. Είμαι επαγγελματίας executive, έχω περιοδικό. Πούντος. Καλή. Αγχώνω. Καλή, να μην το σηκώσει, να έχει δουλειά, να είναι στον μπάνιο. Το σηκώσει. Γυμναστήριο. Τίποτα δεν κάνει πάνω από το κινητό, κάθεται. Πες. Ο κύριος Χαριτάτος. Τι κάνετε, κύριε Χαριτάτο, Πόπι Τσέσμελη. Πόπι Τσέσμελη, είμαι εκδότρια. Μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί, γιατί έλειπα, είχα κάποιες επιχειρήσεις στη Ζυρίχη. Ήρθα τώρα στην Ελλάδα και βγάζω ένα καινούριο περιοδικό που έχει τον τίτλο Εσύ. Γι' αυτό σας τηλεφωνώ. Είστε καλά? Μια χαρά. Εσύ με τίτλος περιοδικού. Εσύ. Πολύ ωραίο, δεν είναι το Εσύ? Ναι, γιατί το εγώ είναι και λίγο εγωκεντρικό. Σωστά, ενώ το Εσύ δείχνει ότι νοιάζεσαι για τον άλλον. Χαίρομαι, συνεννόμαστε. Πάμε πολύ καλά μέχρι τώρα. Κυρία Τσέσμελη, άμα το κάνουμε εμείς όμως, είναι πιο επικοινωνιακό. Συγγνώμη το άμα επιτρέπετε. Το εμείς, έχετε δίκιο. Θα το κάνουμε σε μια δεύτερη. Θα κάνουμε ένα δεύτερο περιοδικό που θα είναι πιο οικογενειακό. Το εμείς. Το εσύ είναι πιο προσωποκεντρικό. Μέσα εσύ ο άντρας. Επειδή οδηγώ και μπορεί να με χάσετε, είναι ότι θα μάξει και οδηγώ. Σε τι μπορώ να σας φάω πίσω? Λοιπόν, μπράβο, χαίρομαι γιατί είστε τους ανθρώπους. Είστε στην Ελλάδα τώρα, είστε από Ελλάδα, γιατί δεν σας έχω. Ναι, έχω έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. Ξέρω βέβαια τα μίντια στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλές επαφές με επιχειρηματίες και εκδότες στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε. Το εσύ ετοιμάζεται να βγει. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια το Μάρτιο. Και θα ήθελα να σας προτείνω να είστε το πρώτο μας εξώφυλλο. Ένα εξώφυλλο που θα κάνει πάταγο. Και επειδή τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο, κύριε Χαριτάτο, θα ήθελα να είστε γυμνός στο εξώφυλλο. Έχω ακούσει για εσάς ότι κάνετε ρεπορτάζ και θα ήθελα στο επίμαχο σημείο να κρατάτε ένα μικρόφωνο μεγάλο. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο για να το κρατάω. Γι' αυτό το είπα, γιατί για ψήρα δεν το υπολόγιζα. Γιατί τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Χαριτάτο. Πώς σας φαίνεται? Αρχίζω και σας συμπαθώ. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε πάρα πολύ. Μία ντουντούκα μήπως κρατάτε? Ξέρετε, δεν θέλω να παρεξηγήσετε με κάθε σεβασμό, γιατί δεν γνωριζόμαστε, είστε και μια. Υποθέτω και είμαι σίγουρο ότι πέρα και κυρία. Μήπως βρούμε μια βουβουζέλα. Βουβουζέλα. Ευχαρίστως. Μόνο που θα ήταν καλύτερη βουβουζέλα σε περίοδο πρωταθλήματος, που θα ήταν, ναι, κυπέλου. Θα βρούμε τι θα βάλουμε. Κυρία Τσέσμελη, τα ρούχα. Αν θα βγάλουμε του χρόνου ομάδα, τι λέτε τώρα? Ναι, τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο όμως, κύριε Χαριτάτο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε να κάνουμε το εξώφυλλο και θα βάλουμε μπροστά ό,τι θέλετε. Να σας πω κάτι, τώρα με κάθε σεβασμό, μην παρεξηγείτε. Μάλιστα. Εσείς τώρα που έχετε στην Ελλάδα τέτοιο καιρό να επενδύσετε και να βγάλετε και περιοδικό, μάλιστα. Το έχετε σκεφτεί λίγο τώρα με κάθε σεβασμό, εγώ. Μπορούμε να το συζητήσουμε από κοντά αυτό, αγαπητέ Σπύρο. Η Μαρία Μπακοδήμου και δεν προλαβαίνω. Να σου πω άλλες δύο φορές ότι τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Αλλά ουρλιάζουν από πάνω ότι πάμε σε διαφημίσεις. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Συγγνώμη για τον δρόμο σου. Χαιρετίσματα από το Φώτη. Συγγνώμη. Αγάπη μου, φιλιά μου. Είμαι φίλος, αν τα ξέρετε. Πόπο, ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ πολύ, Σπύρο μου, να σε καλά. Αυτό το πουβουζέλα που είπα, αστείευτηκα. Ναι, καλέ. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Τρομώνει. Γεια σας, γεια.